2019, αρχής γενομένης από τις επικείμενες εκλογές και τα σενάρια για πιθανή αναβολή τους. Όλη την προηγούμενη εβδομάδα τα επιτελεία των δύο μεγάλων κομμάτων ήταν πανικόβλητα και είναι πανικόβλητα, διότι βλέπουν να μην μπορούν να συσπυρώσουν το ελάχιστο της εκλογικής βάσης που είχαν τις προηγούμενες φορές, και είναι απολύτως λογικό, διότι πλέον η πολιτική που έχουν ασκήσει είναι μια πολιτική που έχει διαλύσει την κοινωνία. Και νομίζω ότι είναι, μέσα στον πανικό τους ψάξανε και ψάχνουν να βρουν τρόπο διαφυγής, αλλά δεν μπορούν να βρουν τρόπο διαφυγής. Ο κύριος Τσίπρας απίθυνε νέα πρόσκληση συνεργασίας σε Δημοκρατική Αριστερά και ΚΚΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κάλεσμα που δεν κατανοεί γιατί τα δύο κόμματα δεν ανταποκρίνονται. Ο Φώτης ο Κουβέλης θα πιεστεί το επόμενο διάστημα πάρα πολύ. Όχι από τις δικές μας προτάσεις. Αλλά θα πιεστεί κυρίως από εκεί όπου το προηγούμενο διάστημα έκλεισε το μάτι. Δηλαδή. Στο πολιτικό σύστημα. Σε αυτό που καταραίει. Και θα πιεστεί διότι σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες. Επίσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο προεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Καμένου. Αν μετά τις εκλογές ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς στο ενωτικό κοινωνικό μέτωπο που έχει συγκροτήσει καταφέρει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, εάν σε αυτή τη συγκυρία ο κύριος Καμένος θελήσει να μας υποστηρίξει με την ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, εμείς δεν θα του αρνηθούμε την ψήφο. Ο Αλέξης Τσίπρας απέδωσε στην υπόθεση της Siemens την αδυναμία, όπως είπε, των δύο μεγάλων κομμάτων να διαπραγματευτούν για το μνημόνιο. Με δύο λόγια, τους είχαν στο χέρι. Με δύο λόγια, αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό προσωπικό που κυβέρνησε τη χώρα στα χρόνια της ανάπτυξης με τρόπο που ήταν διαβλητός, δεν ήταν ικανό να μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια τους εταίρους και τους πιστωτές και να διεκδικήσει προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Και μέσα σε μια νύχτα ντροπής, χθες στη Βουλή, 164 βουλευτές κουκουλώσαν την υπόθεση Siemens. Άσκησε επίσης σκληρή κριτική στον κύριο Χρυσοχοίδη για τις επιχειρήσεις Κούπα στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, επειδή βγήκε πριν από ένα μήνα και ξεφτυλίστηκε με αυτό που είπε, ότι δεν διάβασε το μνημόνιο, και φοβάται ότι θα αποχωρήσει από την πολιτική σκηνή με μια ρετσινιά η οποία θα τον κατατρέχει, προσπαθεί τώρα να δημαγωγήσει σε ένα υπαρκτό και μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Και το μόνο που καταφέρνει τελικά είναι να βάλει τους Ναζί στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρμακοποιού. Ο οποίος βγήκε και είπε ότι είναι παράτερο και φθηνό οποιοδήποτε πολιτικό σχόλιο. Δείτε πόσο παράτερος είναι ο ίδιος ως ηθικός και φυσικός αυτούργος αυτής της καταστροφής σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην κοινωνία μας και πόσο φθηνά είναι τελικά τα πολιτικά τους επιχειρήματα.